Αυτός είναι ο Γιώργιος Μελισσανίδης, ο Ευεργέτης, ο Ζόρας για εκείνους που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, ο Ζόρας των Ποντίων. Ο Ζόρας Μελισσανίδης γεννήθηκε στο Βλαντικαυκάζ του Καυκάσου. Η οικογένειά του καταγόταν από την Τραπεζούντα του Πόντου και είχε υποστεί 4 φορές σκληρούς διωγμούς έως ότου φτάσει στην Ελλάδα το 1939. Την πρώτη φορά το 1850 από την Τραπεζούντα στην Αργυρούπολη, τη δεύτερη το 1895 από την Αργυρούπολη στο Κάρς, την τρίτη το 1918 από το Κάρς στο Βλαντικαυκάζ και μετά στην Ελλάδα το 1939. Ο πατέρας του Ιάκωβος γεννήθηκε στην Αργυρούπολη. Παντρεύτηκε στο Κάρ στην Παρθένα Χρυσοχοΐδου. Γιώργος είσαι κανονικά, Ζόρα λέω, μα εμείς ποντιακά. Άλλοι λένε Γιωρίκα, άλλοι εμείς λέμε Ζόρα τώρα. Α, έτσι ξέρουμε. Έτσι ξέρουμε, όλοι ξέρω. Όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Και βέβαια ο Αχιλλέας που έρχεται στο ίδιο μέρος. Στο ίδιο μέρος. Στη Ρωσία μεραία. Αλλά εσύ πάντα τάι λες με, εγώ είμαι Κιμισχαναλής. Ναι. Και μέχρι σε Κιμισχανά έφυγε ο πατέρας. Και πήγαν στο Κάρς. Στο Κάρς. Παντρεύτηκε τη μάνα. Ναι. Και πήγε εσέν. Πήγαινε με. Εκεί στο Κάρς έγινες εσύ. Όχι. Στη Ρωσία. Σε όποιο μέρος ακριβώς. Στο Ρζινικίτζι, στο Βλαντικαυκάζ. Όταν έφτασαν στο Βλαντικαυκάζ, έφεραν στον κόσμο τον Ζόρα, σε ένα στρατόπεδο του Τσαρικού στρατού, όπου διέμεναν οι πρόσφυγες. Στα 7 του, ο Ζόρας γράφεται στο ελληνικό δημοτικό σχολείο του Βλαντικαυκάζ. Μαζί με τον Ζόρα μαθάναμε στο ελληνικό σχολείο. Είχαμε ελληνικό σχολείο και μαζί σε έναν θρανίον κάθεμες με τον Ζώρα και ο Καλάτων ξέρω και σε έναν όλο ζήσαμε όλων των καιρών, είσαμε η πίεση στην Ελλάδα ο Ζώρας. Αυτό ήταν το σχολείο που πήγαινε ο Ζώρας. Εδώ μάθαιναν την ελληνική και τη ρωσική γλώσσα. Εδώ δίδασκε και ο ηρωικός δάσκαλος που έχασε τη ζωή του στον Μπεσλάν, ο Ιβάν Κανίδης. Εδώ μάθαιναν να τραγουδάνε και εξακολουθούν να μαθαίνουν και να χορεύουν τα ελληνόπλα του Βλαντικαυκάζ, ποντιακά τραγούδια και χορούς. Η ζωή στο Βλαντικαυκάζ για τον μικρό Ζόρα και την οικογένειά του γινόταν πολύ δύσκολη. Ορισμένοι έπιασαν δουλειά σε εργοστάσια. Τα τρόφιμα ήταν λιγοστά. Οι άνθρωποι πεινούσαν. Μετά, κυνηγημένοι και πάλι, θα φύγουν με πλοίο για την Ελλάδα. Όταν ήρθαμε από εκεί, μας ήταν στη Χαλκίδα. Το 39. Δηλαδή το 39, εσύ έφυγε 19 χρονών παιδί, θυμάστε τα όλα. Παιδί, όλα θυμάμαι. Ένα χρόνο κάτσαμε στη Χαλκίδα. Όταν βουλιάξαν την Έλλη, βγαίνει μια διαταγή, λένε όλοι οι Ρωσοπρόσφυγες να αδειάσουν τη Χαλκίδα και όπου θέλει να πάνε. Εμείς σαν πρόβατα που είναι τη Μετρηπόντη, στην Κατερίνη. Έρθαμε στην Κατερίνη, κάτσαμε και ένα χρόνο στην Κατερίνη. Και μετά πήσε η πείνα, σταματήσανε, πήραν τα λεωφορεία Γερμανοί. Η μάνα μου λέει θα πάω στο Σόιμπ, η μάνα μου τότε ήταν στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα ο Ζόρας κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής θα οργανωθεί στην Εθνική Αντίσταση. Ανακατεύτηκα με τα Ανταρκτικά. Επίσης και Ανταρκτικά. Ο Ανταρκτικός και πια σύνδεσμος ήμουν. Ναι. Κουβάλα και ψάντα στο βουνό. Τελείωσε ο πόλεμος, εκτοπίσανε με στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο. Αχα. 2 μήνες με καθάριζαν πατάτες με στη χωροφυλακή. Μέχρι που τρέξανε πέρα από εκεί, ήρθα στον Πειραιά κάτω, παντρεύτηκα και έμεινα από τότε, από το 45, αρχές 46, όλα τα χρόνια μου στον Πειραιά να πέσει. Για την προσφορά του στην αντίσταση, το επίσημο ελληνικό κράτος θα το απονείμει ένα μυστικό δίπλωμα και μετάλλιο. Ο Ζόρας θα εγκατασταθεί στην Κοκκινιά και εκεί θα δεθεί με τον κόσμο της. Θα προσληφθεί οδηγός στα αστικά λεωφορεία και τότε θα γνωρίσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Βέρα, και θα παντρευτούν. Γάμος με όλα τα ποντιακά ήθη και έθιμα. Όταν φτάσανε στο σπίτι, έξω από το σπίτι, η θεία μου η Παρθένα, όπως συνηθίζονταν εδώ που λέμε τραγούδια έξω από το σπίτι, τον είπε ένα δύστυχο στη νύφη.
Άνοιξον βέρα, άνοιξον, άνοιξον να σε μπαίνω, δύο λόγια θα λέω σε και θα πάω δαβαίνω. Άνοιξον βέρα, άνοιξον, άνοιξον μη κοιμάσαι, ο Ζωράς ο και με τζατζής και το πολλά αγαπάσαι. Παντρεύτηκα και έπαιγα τρία παιδεία, δύο γιους και μία κόρη. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης, ο Ιάκωβος και η Όλγα. Ο μεγαλύτερος είναι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Που είναι τον πρόεδρο στην ΑΕΚ. Πρόεδρος στην ΑΕΚ. Και είναι δεξάν πρόεδρος. Δεξάν αφορισμένο θέλει να πήρα το πάλι. Οι αγαθοεργίες του δεν έχουν τελειωμό. Κάνει πράξη εκείνα που έμαθε από τον πατέρα του. Όταν έχεις να δίνεις εκείνους που δεν έχουν. Και το δόγμα του ήταν όποιος δίνει σε φτωχό και πεινασμένο δανείζει στο Θεό. Έδωσε τα χρήματά του, τα 800 χιλιάρικα, το 49, για να εγχειριστεί το παιδί της Ανάστασης του Ρούσιανη στα χέρια του παπά για να τα δώσει. Δεν είναι συγκινητικό το ότι πήρε τον άλλον τον φτωχό και τον πήγε στο ράφτη να ράψει το κουστούμι που θα πλήρωνε ο γιος του για αυτόν. Ο Ζωράς ήταν ένας μεγάλος φιλάνθρωπος. Οι αγαθοεργίες του ήταν αμέτρητες. Πριν πεθάνει ο Μακαρίτης μου έφερε και έφτιαξα ένα ολόκληρο ντοσιέ με τις αγαθοεργίες του. Είναι αυτό το ντοσιέ το οποίο έχει μέσα αποδείξεις που κατέβαλε ποσά σε συλλόγους, σε σωματεία, σε εκκλησίες, σε μονές, σε φτωχούς και αδυνάτους. Μια ζωή φιλανθρωπίες, διότι πίστευε ότι όταν δίνεις χαρά, παίρνεις χαρά. Είμαστε ένα βράδυ στο Κορτσόπο και τελειώνοντας το πρόγραμμα, φεύγουμε το αυτοκίνητό του και μας σταματάει στο φανάρι και έρχεται ένας ζητιάνος δίπλα και βγάζει ο Ζώρας από την τσέπη του ένα χιλιάρικο και του δίνει. Του λέω, Ζώρα, τόσα πολλά λεφτά δίνεις. Και γυρίζει και μου λέει, ναι, είδες όμως τη χαρά που έκανε. Για να χτιστεί και να ολοκληρωθεί το πνευματικό κέντρο της Ένωσης Ποντίων Νικαίας, δεν έδωσε μόνο τον οβολό του, αλλά έκανε κάτι που δεν θα τολμούσε να κάνει κανείς μπροστά στη Βασίλισσα Φρεντερίκη. Γονάτισε εμπρός της με τη λύρα και άρχισε να παίζει έναν όμορφο σκοπό καθώς εκείνη χόρευε. Και χόρευε ομάδα. Και η Φρεντερίκη με τους μπήκε στο χορό και χόρευε μαζί. Και πήγε ο Ζώρας και της γονάτισε. Και λέει, τι συμβαίνει η Φρεντερίκη. Λέει, όταν της είπαν, όταν ο οργανοπαίχτης γονατίζει και παίζει μπροστά σου, τάζεις κάτι. Τάξε και εσύ κάτι για τη λέσχη μας. Και τότε έδωσε εντολή και φώναξε την ιδιαιτέρα της και έδωσε εντολή 2 εκατομμύρια. Το κέρδος του Ζώρα ήταν η φωτογραφία με τη Βασίλισσα, που δεν δίσταζε να τη χρησιμοποιεί στην κατάλληλη στιγμή. Γνωρίστηκε με την πρώην Βασίλισσα τη Φρεντερίκη παίζοντας λύρα. Και είχε μία φωτογραφία μαζί του στη τσέπη του και όταν το σταματούσε η τροχέα, έλεγε παιδιά, συγγνώμη γιατί βιάζομαι, εγώ είμαι οργανοπαίκτης των ανακτόρων και πρέπει να πάω, και έτσι γινόταν επισεφτός και τη γλίτωνε. Σε όλα τα ποντιακά γλέντια δίνει το παρόν του με τις δύο αγάπες του, τη Βέρα και τη Λύρα. Και όπου οργάνωναν παρακάθ, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς τον Ζώρα. Ο Ζώρας δεν άφηνε γλέντι να ξεφύγει. Παντού ήταν παρόν. Με τη λύρα του, την Κεμεντζέ, έπαιζε, διασκέδαζε και χόρευε. Σε ένα από τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει, «Μα την Παναία λέω», θα διαβάσω τον ένα στίχο που έγραψε εκεί. «Εμέν Ζώρα κουίσνε με και ασήμενη σαν άντας, χωρίς εμέν κι ήντανε φωτίσα και χαράντες». Τα χρόνια περνούν και ο Ζώρας θυμάται τη γενέτειρά του. Η νοσταλγία θα το φέρει πίσω στο Βλαδικαυκάζ. Εκεί θα γνωρίσει τον πιο δημοφιλή άνθρωπο στη Σοβιετική Ένωση, τον διάσημο ηθοποιό Γιούρι Νικούλιν, με τον οποίο θα γίνουν πολύ καλοί φίλοι. Από τώρα να λες Νικούλιν, όλη η Ρουσία ξέρει αυτό. Και αυτός με ταυτόνα είχαν πολύ καλό παρέα. Μετά ο γιος του Νικούλιν έκανε στο σίνεμα σε όλη τη Ρουσία πώς ο Δημήτρης μιλιάδερος, καταρμυρίχος. Ο Νικούλιν ήταν εκείνος που προσκάλεσε τον Ζώρα στη Μόσχα, όπου πήγε μαζί του και ο γιος του Δημήτρης. Εκείνος έκλεισε ραντεβού με τον Γκορμπατσόφ για 2 λεπτά και τα 2 λεπτά έγιναν 1 ώρα, όπου ο Δημήτρης άρπαξε την ευκαιρία που του δινόταν να εκμεταλλευτεί αυτή τη μοναδική στιγμή που του χάρισε ο πατέρας του, να συναντηθεί με τον Γκορμπατσόφ και να κλείσει συμφωνίες με τους Σοβιετικούς στα πετρελαιοειδή. Ο Ζώρας, σε όλα του τα ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φρόντιζε να έχει πάντα στις αποσκευές του δώρα, πολλά δώρα. Για μάτα έρχοσαν με τη βαλίτσα, πάρε εσύ ρολόι,
πάρει παπούτσια. Όπου πηγαίναμε, το αυτοκίνητο ήταν γεμάτο από δώρα. Δώρα αξίας βέβαια, παπούτσια, πουκάμισα, παντελόνια. Και όπου όποιον συναντούσαμε στην παρέα, στο τραπέζι, έβγαζε και δόριζε την αγάπη του μαζί με τα δώρα. Όταν έχασε τη σύντροφο της ζωής του, την Βέρα, το 1969, πέρασε καιρός για να συνέλθει. Πούλησε το σπίτι τους και με τα χρήματα πήγε στην Παναγία Σουμελά να τα διαθέσει για να χτιστεί στη μνήμη της Βέρας ένας ξενώνας. Χείρος με τρία παιδιά πούλησε το σπίτι του. Τρέλα να χτίσει στην Παναγία Σουμελά ένα ξενώνα στη μνήμη της γυναίκας του. Αυτή είναι η πόντη, η Ζαντή. Το σπίτι της Ζώρα, έτσι το ονομάζουμε εμείς εδώ απάνω, του Ζώρα του Μελισανίδη, τον έκτισε το 1969, όταν έχασε τη Μακαρίτσα, τη γυναίκα του, την Βέρα. Στη μνήμη της ήρθε εδώ, συζήτησε με το Υγειικό Συμβούλιο και πήραν απόφαση και έκτισε αυτόν τον ξενώνα για τη φιλοξενία των προσκυνητών. Όταν οι άλλοι στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα αγοράζαν οικόπεδα και χτίζαν και διαμερίσματα, ο Ζώρας ήταν αυτός ο οποίος πούλησε το σπίτι του στη Νίκαια για να χτίσει με τα χρήματα που πούλησε των ξενών αυτών. Όταν επρόκειτο να γίνουν τα εγγένεια των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Αλεξανδρούπολη, ο Ζώρας πέφτει με τον φίλο του Μελέτη Σιδηρόπουλο να δει, να χαρεί, να θαυμάσει τα κατορθώματα των παιδιών του. Έρχεται επάνω στο Γεχρόκαμπο και μου παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Σιδηρόπουλε, είμαι εδώ. Εγώ τρόμαξα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πρόσφατα είχε κάνει εγχείρηση καρδιάς. Πάω εκεί, τον παίρνω, λέω: Τι ακριβώς συμβαίνει? Λέει: Έκανε μία αγορά ο γιος μου και θέλω να πάω στην Αλεξανδρούπολη να τα επισκεφτώ. Του λέω: Εντάξει, θα πάμε μαζί, θα σε πάω εγώ. Μείναμε στο σπίτι μου και την άλλη μέρα το πρωί ξεκινήσαμε για την Αλεξανδρούπολη. Φτάνουμε στην αγορά την οποία είχαν κάνει τα παιδιά του και ρωτήσαμε, τέλος πάντων, το βρήκαμε. Κατεβαίνει γάτο και μου λέει: Σιδηρόπουλε, αβού τα ούλε τη γιούμινε. Λέω: Ατά, ούλε τη γιούς είναι και άλλα το κυφέντανε. Α, λέω, τώρα, λέω, σ' αποθάνω. Εγώ παλέγα τον, εγώ έγκασε να χάρεσαι, όχι να αποθάνεις. Καλός, αγαθός, πατριώτης, αγωνιζόταν για τη διατήρηση των ηθών και των εθήμων, της ποντιακής μουσικής παράδοσης. Πονόψυχος, ανοιχτοχέρης. Άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα. Το συναντούσα στην Παναγία Σουμελά, στο Βέρμιο, κάθε χρόνο προσκυνητή. Και από ένα σημείο και πέρα, ευεργέτη της Ιεράς Μονής, με πλήθος αγαθοεργίες, μέχρι που έκτισε η οικογένειά του αυτόν τον υπέροχο ξενώνα, το Μελισανίδιο Μέλαθρο. Τα προτερήματά του αναρρίθητα. Πέρασε διαπυρός και σιδήρους, φυρλατήθηκε, γι' αυτό τον έκανε να ζυγίσει τι αξίζει στη ζωή. Αισιόδοξος, φιλοσοφημένος, ανοιχτομάτης, ανοιχτόκαρδος, γλετζές και κυρίως ανοιχτοχέρης. Χαρισματικός άνθρωπος. Είχε απαράμιλη ικανότητα να κάνει φίλους. Είχε χιούμορ, απολάμβανε τη ζωή. Η ζωή είναι φτιαγμένη για τέτοιους ανθρώπους. Να ξέρουν να τη ζήσουν, να τη φέρουν βόλτα, να τη βάζουν χέρι, να τη λειτουργούν. Κοιτάξτε τη φωτογραφία στο εξώφυλλο του βιβλίου και πέστε μου. Μια μορφή που κουβαλάει στην πλάτη της τόσα χρόνια, να έχει αυτό το ήρεμο, ευτυχισμένο χαμόγελο. Κοιτάξτε. Αυτό δείχνει ότι έχει αναπαμένη την ψυχή του, πως έκανε το καθήκον του και με το παραπάνω. Ο Ζώρας το έσυνατ και βρίεται. Ο δεύτερος Χριστός. Ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο Ζώρας. Ο αδερφός μου ο Ζώρας δεν λέγεται. Το τέρνατ και λυπούμα τον Κλέατονα που πέθανε νωρίς. Και έπρεπε να πεθάνει ακόμα. Να έλεπε τον Δημήτρη και τον Ιάκωβο να εσέρου τον. Στον ιερό χώρο της Μονής της Παναγίας Σουμελά, τα παιδιά του Ζώρα, Δημήτρης και Ιάκωβος, έκτισαν στη μνήμη του το Μελισανίδιο Ίδρυμα, που δεσπόζει στο Βέρμιο και είχε θεμελιώσει ο αείμνεστος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Ήταν η
μεγάλη επιθυμία του Ζόρα να γίνει αυτό το αρχονταρίκι. Το έργο κόστησε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ και εγκαινιάστηκε τον 15 Αύγουστο του 2011. Το Μελισσανίδιο Μέλαθρο είναι ο ξενώνας που θα φιλοξενήσει προσκυνητάς από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Είναι πενταόροφο κτίριο με το αρχονταρίκι, περίπου 150 τετραγωνικά, μια κεντρική αίθουσα στην οποία θα συγκεντρώνεται ο κόσμος μετά από την εκκλησία, μόλις τελειώσει η λειτουργία, θα έρχονται να μπαίνουν μέσα. Και στον απάνω όροφο υπάρχουν τρία διαμερίσματα, τρεις σουίτες για τη φιλοξενία επισήμων προσκεκλημένων. Η υγεία του Ζόρα στα στισμά του βίου του θα κλονιστεί. Προσπαθούσε να πείσει τους γιατρούς ότι δεν ήταν αυτός ο άρρωστος, αλλά εκείνη. Το βράδυ το προηγούμενο που θα πηγαίναμε να κάνουμε τη σταθμογραφία, έρχεται μέσα στο γραφείο ιατρών όπως καθόμασταν και μας λέει: «Εγώ είμαι ο άρρωστος. Θέλετε να σας αποδείξω ότι άρρωστοι είσαστε όλοι εσείς?» Και όπως ήταν με τις πιτζάμες, πέφτει κάτω και αρχίζει να κάνει push-ups, λέγοντάς μας: «Πείτε μου πότε να σταματήσω και ελάτε να αρχίσετε να κάνετε εσείς». Όταν θα κάνει η εγχείρηση bypass, οι γιατροί θα του συστήσουν να μην καπνίζει. Μαρτυρούσαν κυριολεκτικά τα παιδιά του και οι φίλοι του να τον αποτρέπουν να βάλει τσιγάρο στο στόμα του. Όταν έκανε την εγχείρηση καρδιάς ο Μακαρίτης ο Ζόρας, το τσιγάρο είχε απαγορευτεί από τον γιατρό επί ποινή θανάτου. Εκείνος όμως το τσιγάρο δεν το κόψε ποτέ. Συνέχισε να καπνίζει, παρά τις αντιρρήσεις και την προσπάθεια που κατέβαλε ο γιος του ο Δημήτρης, ο Ζόρας το τσιγάρο το συνέχισε. Κάποια μέρα βρέθηκε στον Πειραιά με ένα πακέτο τσιγάρα, είναι αυτό το πακέτο, το οποίο το τσαλάκωσε και το πέταξε μέσα σε ένα κάδο αχρήστων προκειμένου να ανέβει στα γραφεία χωρίς τσιγάρα, γιατί του το είχε απαγορεύσει ο γιος του. Ο Δημήτρης βρισκόταν κοντά του, είδε τη σκηνή και πήγε και έβγαλε από το γάδο απορριμμάτων το πακέτο αυτό, το οποίο το έδωσε στον πατέρα του. Τότε ο Ζόρας έμεινε άναυδος. Τις τελευταίες του μέρες, σαν να ξέρω ότι θα έλθει το τέλος του, πήγαινε σε όποιο γλέντι τον καλούσαν. Στον Κορυδαλό, στο Μενίδη, στα Σούρμενα. Την Κυριακή του Θωμά, ο αείμνηστος Ζόρας έδωσε το παρόν στο πανηγύρι των Σουρμένων. Οι διοργανωτές τον ανέβασαν πάνω στην εξέδρα, όπου τον καταχειροκρότησαν οι χιλιάδες πόντοι που παραβρίσκονταν στο πανηγύρι. Καμάρωσε την μεγάλη του οικογένεια, γιατί η πόντη ήταν η μεγάλη οικογένεια του Ζόρα, και εκεί έδωσε την τελευταία του προσφορά στο σύλλογο των Σουρμένων. Ξημερώματα ένιωσε μια αδιαθεσία. Πήγε μόνος με το αυτοκίνητό του νωρίς το πρωί στο ασκληπείο της Βούλας να τον δει ο γιατρός του. Όταν ήρθε και σταμάτησε το αυτοκίνητο, το ασανσέρ δεν λειτουργούσε. Ανέβηκε με τα πόδια τις σκάλες για να έρθει στον πρώτο όροφο, όπου ήξερε ότι ήταν το καρδιολογικό, η μονάδα δυτικής θεραπείας, όπου θα έμπαινε μέσα και θα γινόταν για άλλη μια φορά καλά. Η δυσφορία και τα σκαλιά τον έκανε να ανέβει μόνο τα μισά. Στο μέσο της σκάλας έκανε ανακοπή. Αμέσως τον πήραν και τον ανέβασαν στη μονάδα. Του έγινε η ανάληψη. Ευτυχώς πρόλαβα και του μίλησα. Μου λέει: «Δεν μπορώ. Δεν θα ξαναφύγω. Δεν θα γίνω καλά». Είχε καταλάβει ότι εκείνη η φορά ήταν εκεί τελευταία. Έσβησε και κλαίγανε όλοι γύρω, σαν να χάρανε δικό τους άνθρωπο. Την άλλη μέρα, στην κηδεία του στην Παναγία Σουμελά, χιλιάδες συνέρευσαν για να του πούν το στερνό αντίο με τη φράση «Χαιρετίασον πόντων». Εκεί διαπίστωνε στην μεγάλη αγάπη που έτρεφαν οι απλοί άνθρωποι στο πρόσωπό του. Ο Ζόρας δεν είχε πολλούς συγγενείς στη Βόρεια Ελλάδα. Όμως την ημέρα της κηδείας του, χιλιάδες λαού συνέρευσαν στην Παναγία Σουμελά, στις πλαγιές του Δερμίου, και εκεί όλος αυτός ο κόσμος, δείχνοντας την αγάπη που είχε για τον Ζόρα, έσκυβε και φιλούσε τον νεκρό Ζόρα. Από την εκκλησία, με τραγούδια από 30 λιραρίες και 30, να μην σου πω 40 τραγουδιστές. Με τραγούδια ποντιακά που συνέβησαν σε αυτήν την τελευταία του κατοικία.